κύτταρα, τα ζωντανά κύτταρα, τα οποία θα πλαισιώσουν αυτό που λέμε δομή της ελληνικής κοινωνίας. Και το δίνουμε, δίνουμε αυτή τη δυνατότητα στους γονείς και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης να μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά μόνο με 24 ευρώ, παρακαλώ, να πάρουν αυτά τα 7 αξιόλογα βιβλία για τα παιδιά του Δημοτικού. Είναι μια σειρά η οποία έχει περιορισμένα αντίτυπα βιβλίων. Πρέπει να το πούμε αρχής εξ αρχής στην εκπομπή, φίλες και φίλοι. Η προσφορά αυτή διαρκεί μόνο κατά τη διάρκεια που είμαστε στον τηλεοπτικό αέρα που λέμε, δηλαδή μόνο κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής ισχύει αυτή η προσφορά των 24 ευρώ και εσείς απλά τηλεφωνείτε 2310-236-555. Βλέπετε το νούμερο στους δέκτες σας, τα βιβλία, η σειρά είναι φθηνή, αυτό το κάνουμε εμείς διότι δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω, αντιλαμβάνεστε, έχουμε πάμε στο τέλμα που λέμε της τιμής που μπορούμε να δώσουμε και σας δίνουμε αυτή τη δυνατότητα προκειμένου η μέση ελληνική οικογένεια σήμερα να μπορέσει να αγοράσει αξιόλογα βιβλία για τα παιδιά της. Πάμε λίγο στο μαθαίνω αρχαία ελληνικά και πάλι, κύριε Ράπτη. Ναι. Χρησιμοποιούμε λέξεις που νομίζουμε ότι είναι ξενόγλωσσες. Για παράδειγμα, το σούπερ. Σήμερα πάμε στο Βεζινάδικο και λέει σούπερ αμόλυβδη. Σούπερμαν. Σούπερ άνθρωπος. Η πρόθεση, υπέρ. Υπέρ. Ναι. Κανείς, ποιοι το ξέρουν. Είναι το χούπερ που λατινικά μετά έφυγε το λεγόμενο έτσι. Το ιταλικό έγινε το υπέρ και σήμερα λέμε υπεράνθρωπος. Σούπερ άνθρωπος, σούπερμαν. Εάν τα παιδιά μας ξέραν το τι θησαυρό έχουμε στα χέρια μας ως η ελληνική γλώσσα, μύτη ρόλο των γλωσσών, τι κοινωνία θα είχαμε, κύριε Ράπτη μου? Θα είχαμε κοινωνία που την περιγράφει και ο Πλάτωνας. Ή πόλης αγαθών γέννητο, που θα ξέραν τη γλώσσα και τη λέξη και το ενεολογικό φορτίο που έχουν οι λέξεις αγάπη, δικαιοσύνη, ειρήνη, γαλήνη, ηρεμία, αν μπαίναν στην ουσία των λέξεων, περιμάχη των αν ειν το μη άρχιν. Ως περνινή το άρχιν. Θα υπήρχε κοινωνία αγγέλων. Γιατί οι λέξεις... Καλά, είναι κομμάτι δύσκολο για την κοινωνία. Είναι κομμάτι δύσκολο, έτσι που μας καταντήσανε. Πάντως έχουν κοινωνία διαβόλων αυτή τη στιγμή. Να σας πω, με ποια λογική έγραψα το βιβλίο. Ας πούμε, θέλοντας να πω στα παιδιά ότι δεν ενδιαφέρουν η γλώσσα στη δομή, δεν διαφέρει από τη σημερινή, έλεγα. Η πρόταση, που είναι λόγος, ας πούμε, ο πιο σύντομος, έχει τρία πράγματα. Το υποκείμενο, το ρήμα και το κατηγορούμενο. Mm-hmm. Το υποκείμενο είναι αυτό για το οποίο γίνεται λόγο στην πρόταση. Το κατηγορούμενο είναι το εφότης κατηγορείται, δηλαδή κάτι που λέγεται για το υποκείμενο. Και το ρήμα είναι η συνδέα, για το λέγεται συνδετικό. Παράδειγμα, ο Σωκράτης εστί σοφός. Και έβρισκα την ευκαιρία να πω και τι σημαίνει σοφός και ποιος είναι ο Σωκράτης. Οπότε μπόλιαζα την δομή του λόγου με το περιεχόμενο. Άλλο παράδειγμα. Έλεγα, ας πούμε, ότι ακούμε στην εκκλησία μακριά από εδώ για το θάνατο, ότι πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα. Ή μακαρία η οδός ή πορεύει σήμερον. Και έλεγα, παιδιά, ο Πλούταρχος στο έργο του παραμυθητικός προς Απολώνιον και παραμυθητικός προς την εαυτού γυναίκα, λέει το εξής. Όναρ ο άνθρωπος. Όναρ ο άνθρωπος. Πάντα σκιάς ασθενέστερα. Απλώς ο υμνοδός είπε και πάντα ονείρων απατηλότερα. Ή έλεγε, μακαρία η οδός ειν πορεύει σήμερα. Το λέει ο Πλούταρχος σε αυτό το έργο, γιατί γράφει στην γυναίκα του, την Τιμοξένα, που έχασαν το παιδί τους 3 ετών που το λέγανε και αυτό Τιμοξένα, μάνα και κόρη, και αν μπαμπάς και παιδί παίρναν το ίδιο όνομα πολλές φορές στην αρχαία Ελλάδα, δεν μπόρεσε, ήταν ιεροφάντης στο μανδύο των αδερφών ο Πλούταρχος. Το 130 μετά Χριστόν τα γράφει αυτά. Ναι, τα πράγματα τα οποία ήταν τόσο σοφά και τόσο κοντά και στον χριστιανισμό. Γιατί ελληνισμός και χριστιανισμός είναι σαν τον Κισό με το πλατάνι, ναι. Και καλά που είναι πρώτα Έλληνο χριστιανικό συμπολιτισμός, γιατί προηγούμαστε σε αυτά που είναι. Προγενέστερος, είμαστε εκ των πραγμάτων. Σαφώς. Ναι. Και έτσι λοιπόν καταλάβαιναν τα παιδιά ότι είμαστε και άνθρωποι που τα είπαμε πρώτοι. Για να φτάσω σε αυτό που έλεγα και για τα μαθηματικά, είμαστε πρώτοι και στην αστρονομία είμαστε πρώτοι. Σε πολλά, σε όλα είμαστε πρώτοι, χωρίς καμία επιβουλία. Και προκαλώ, δεν είμαι σοβινιστής, είμαι πατριώτης. Και όταν ξέρω την αλήθεια, δεν φοβάμαι μήπως μας κρεμάσουν καμιά ταμπέλα και που είναι ο εθνικιστής, ο Ράπτης ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Υπηρετώ την αλήθεια, υπηρετώ την αλήθεια και δεν φοβάμαι τις ταμπέλες. Λοιπόν, έλεγα για τους επικίνδυνους λόγους και που κάνει αυτό το βιβλίο και για την εξώδια ακολουθία. Έλεγα λοιπόν ότι είναι τόσο κοντά ο ελληνισμός με τον χριστιανισμό που μέσα από τα τροπάρια που μαθαίνουμε στην εκκλησία συγκοινωνούν, μέσα, τα, δοχεία, είναι συγκοινωνούν δηλαδή. Τα δοχεία και είμαστε σαν τον Κισό με το πλατάνι. Και για να έρθω και στο Ασουάν και Νάουσα έλεγα και το εξής, γιατί έφευγα εγώ από τα θέματα και στα παιδιά του γυμνασίου και τους υποψηφίους. Έφευγα από το κείμενο και έλεγα και άλλα πράγματα. Γιορτάζεται στις 5 Αυγούστου ο Άγιος Σολεύ. Πού γιορτάζεται αυτός? Σολεύ.
Στην Αίγυπτο, στην Ασία Μάλιστα. κλπ. Ο Άγιος Σολεύ. Το τροπάριο είναι ο Σι Άγιε Σολεύ, ο υποβέλους ανερεθείς. Εσύ που σε σκότωσαν με βέλος. Το Σολεύ ανάποδα είναι βέλος. Σαν τον ύψονο νομίματα μήμων ανόψη ή σαν το άμπουλανς. Και η πόλη από όπου κατάγομαι. Μας έχουν κλέψει τα πάντα. Και η πόλη από όπου κατάγομαι, οι Σέρες μπορεί να διαβαστεί και ανάποδα. Βεβαίως. Είναι καρκινική επίσης. Ξέρετε γιατί. Είναι σαν το Σάβας. Mm-hmm. Σάβας από εδώ, Σάβας από εκεί. Σαν το Άννα. Σαν το Άννα. Άννα από εδώ, Άννα από εκεί. Mm-hmm. Και σαν το. Καρνάκ, καρνάκ από εδώ, καρνάκ από εκεί στην Αίγυπτο και άλλες πολλές λέξεις είναι η λεγόμενη καρκινική γραφή κλπ. Γιατί και το Σουέζ διαβάζεται Ζέους και το Πορτ Σάιντ διαβάζεται Δίας και ο Αμούν Ρα είναι ο Νουμάς ανάποδα και ο Όσιρις είναι ο Σύριος και το Ίσις είναι Ίσις από εδώ, Ίσις από εκεί, του τέστην είναι κλεμμένη η αρχαία ελληνική σκέψη. Δράτω με τις ευκαιρίες από την εκπομπή και είναι χαρά και τιμή μου που είστε κοντά μου, κύριε Ράπτη. Εδώ έχω το βιβλίο με τις παροιμίες. Πόσο καλό είναι σήμερα να δίνουμε σωστή ερμηνεία στις παροιμίες, γιατί τις χρησιμοποιούμε καθημερινά. Πάντως, μέσα από μια παροιμία μπορούμε να δώσουμε το νόημα και το περιεχόμενο μιας όχι απλά πρότασης, έτσι, ενός ολόκληρου κειμένου. Ενός βιβλίου. Ενός βιβλίου. Έχω κάνει ενός εγώ βιβλίο με μια παροιμία. Ο ελληνικός λαός τελικά. Τα πάντα. Έτσι. Οι παροιμίες είναι το γάλα νουνού, το συμπυκνωμένο και όχι το ρεωμένο. Είναι στέρεος, δυναμικός ελληνικός λόγος που είναι, πώς θα σας πω, βόμβα στο μυαλό του ανθρώπου. Τώρα. Είναι πυρηνικό. Η παροιμία τα λέει όλα. Πάμε να υπενθυμίσω γιατί. Και τα γνωμικά. Και τα γνωμικά. Και τα γνωμικά. Και έχετε ασχοληθεί και με τα γνωμικά πολλές ναι, φορές. Έχω κάνει εγώ ένα βιβλίο για αυτά. Ναι, θα το δώσουμε εδώ σιγά είναι το βιβλίο σιγά. Οι ελληνικές παροιμίες. Ναι, το οποίο σας το δίνουμε δώρο, φίλες και φίλοι. Γιατί τις παροιμίες τις χρησιμοποιούμε και καλό είναι αυτός ο θησαυρός.